Καβάλα βρέθηκε την 5η 5 Οκτωβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνοδευόμενος από στελέχη του κόμματος, τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Δαμιανό Καγγελίδη, αλλά και υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, περπάτησε στην αγορά της Καβάλα, συνομίλησε με πολίτες, δείχνοντας έτσι την έμπρακτη στήριξή του προς τον κ. Καγγελίδη για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στο Δαμιανό Καγγελίδη, ένα νέο επιστήμονα που ανέλαβε να εκπροσωπήσει την παράταξή μας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είναι αξιόμαχο και δίνει ένα αγώνα να αλλάξει περιφέρεια σελίδα. Βιώσαμε απερίγραπτες επιπτώσεις από τις φυσικές καταστροφές και στον Εύρο και στο Ροδόπι. Έχει ευθύνη τεράστια η σημερινή περιφερειακή διοίκηση. Χρειαζόμαστε περιφέρεια που δεν θα είναι η διοίκησή της το μακρύ χέρι του Μαξίμου και του κύριου Μητσοτάκη και εδώ και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτοδιοίκηση για την αυτοδιοίκηση. Αυτοδιοίκηση για την αποκέντρωση. Αυτοδιοίκηση για την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό εκφράζει το σχήμα μας. Γι' αυτό ζητώ από τους πολίτες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να το στηρίξουν για καλύτερες μέρες. Για να υπηρετούν πραγματικά αυτούς και όχι την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όμως η ψήφος της ερχόμενης Κυριακής έχει και μια ακόμη αξία. Να στείλουμε μήνυμα σε αυτούς που θεωρούν το κράτος ότι είναι ελάφυρο και όχι υπηρέτης του πολίτη. Σε αυτούς που το μήνα Ιούνιο και Ιούλιο δεν έχουν βάλει κανένα πρόστιμο για την εσχροκέρδεια στο ράφι, αφήνοντας τα προϊόντα και τις τιμές να καλπάζουν εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων πολιτών. Μια κυβέρνηση που μέσα σε λίγους μήνες έκανε κινήσεις απαξίωσης των θεσμών. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να τα βρίσκει με τον Βελόπουλο για να αλλάζουν τη σύνθεση της ανεξάρτητης αρχής διασφάλισης του απορρίτου, για να μπουν εμπόδια στον κύριο Ράμο να βάλει πρόστιμο στην ΕΕΠ για τις υποκλοπές και ιδιαίτερα για αυτό που συνέβη σε μένα. Επίσης θεωρώ απαράδεκτη τη χθεσινή δήλωση του Υπουργού κύριου Δένδια. Δεν μπορεί να λέει ένας Υπουργός Άμυνας της χώρας ότι ό,τι απειλείται δεν αποστρατικοποιείται, συνδέοντας την αποστρατικοποίηση με το κάζου Μπέλη. Για το ΠΑΣΟΚ δεν αποστρατικοποιείται τίποτα, διότι τα νησιά είναι δικά μας και έχουμε δικαίωμα να έχουμε όσο στρατό θέλουμε για να περιφρουρήσουμε την ασφάλεια και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.